Έθεσε από την πρώτη στιγμή ψηλά τον πύχη και τα κατάφερε. Η ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών Μεσσηνίας, που είναι πανταχού παρούσα, αναβαθμίζεται. Διεύρυνε τον στόλο της και είναι εδώ κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες για τόπιους και επισκέπτες. Συνταγή της επιτυχίας αρχικά ήταν η αγάπη μας για αυτό που κάνουμε, κάτι το οποίο γνώριζαν και αντιλαμβανόντουσαν οι λήπτες των ετοιμάτων μας. Η μόνο θετική εικόνα της ΟΑΚ, τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και εγχώρια, ακόμα και στο εξωτερικό, ήταν σαφώς αυτή που αποτέλεσε το εφαλτήριο για να φτάσουμε έως εδώ. Με σοβαρότητα, επαγγελματισμό, παρότι εθελοντές, προσπαθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να συμβάλλουμε και να συνεργαζόμαστε με όλους, με μοναδικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση του φυσικού μας πλούτου, ο οποίος πλήττεται κάθε χρόνο και περισσότερο. Η ψυχή του εθελοντή, η διάθεσή του για προσφορά, η δέσμευση τις περισσότερες φορές του ελάχιστου έως και ανύπαρκτου ελεύθερου χρόνου του, που μεταλλάσσεται μαγικά σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε αμέτρητα 24 ώρα και ξενύχτια, πάντα με τη σωστή διοικητική καθοδήγηση, κάνει όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μεγαλείο των εθελοντών μας. Ένα μεγαλείο στο οποίο στάθηκαν και εκπρόσωποι φορέων που παρευρέθησαν στο πλαίσιο της παρουσίασης των νέων οχημάτων και του πυροσβεστικού εξοπλισμού που συνοδεύθηκε από απονομή τιμητικών αναμνηστικών σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου. Το πυροσβεστικό σώμα και ιδιαίτερα ο αρχηγός, αναγνωρίζοντας την προσφορά της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών Μεσσηνίας, προέβη στην παραχώρηση του οχήματος. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Είναι μια ομάδα που όποτε την έχουμε χρειαστεί έχει βοηθήσει και είναι αρρωγός στην υπηρεσία μας. Έχει τύχει πολλές φορές στην περιοχή της Καλαμάτας να μένουμε χωρίς δασικό όχημα, γιατί κάποια οχήματα φεύγουν εκτός σε άλλες πυρκαγιές και μένει μέσα μονάχα, μένουν μόνο τα αστικά οχήματα και πάντα έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν αν χρειαστεί. Θα είμαστε εδώ γιατί οφείλουμε να συνεργαζόμαστε. Το είδαμε πέρυσι 5 Αυγούστου 2021 στη φωτιά της Άνθειας, που αν δεν είμαστε όλοι μαζί, αν δεν είχαμε συνεργαστεί, μπορεί να έχει καεί η αρχαία θουρία. Το βασικό στοιχείο για να προκαλέσει κάποιον να σε βοηθήσει είναι εάν καταφέρεις να τον πείσεις ότι αυτό που κάνεις το κάνεις με πάθος, το κάνεις με αγάπη, το κάνεις σαν ιδιωτελώς και κυρίως είσαι αποτελεσματικός. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχετε κερδίσει και νομίζω γι' αυτό είναι και όλοι εδώ σήμερα. Τα οχήματα και ο εξοπλισμός είναι, αν θέλετε, η αναγκαία συνθήκη, αλλά δεν είναι από μόνη της ικανή. Ικανή την κάνουν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό τα μπράβο και τα συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εδώ και 12-13 χρόνια, όσα είναι, έχουν δώσει κομμάτι από την ψυχή τους για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο. Στους 51 εθελοντές, σε όλους τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα η οποία συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ έχω πολλές εμπειρίες από αυτήν την ομάδα. Έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια μαζί τους, με τον Κώστα τον Βλαχονικολό. Μας συνδέουν εμπειρίες, στιγμές δύσκολες. Η πρόληψη να είναι το βασικό εργαλείο και όχι η καταστολή. Και όλα αυτά τα οχήματα τα οποία πλέον είναι στο στόλο σας, κυρίαρχα να χρησιμοποιηθούν προς αυτό το σκοπό και όχι στο να καταστέλνουν σύμβατα. Είμαστε εδώ και θα συνεισφέρουμε και στην πορεία όσο μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας.